νοσοκομείο θα μπορούσε, αν υπήρχε η οργάνωση, αποφάσεις από τα σωματεία, τα υπόλοιπα, να κάνουμε και συγκέντρωση στην πλατεία σήμερα. Όμως, θα το βάλουμε στόχο για την επόμενη φορά, γιατί τα ζητήματα της υγείας δεν λήγουν σήμερα, θα συνεχίσουν και το επόμενο διάστημα, δεν αφορούν μόνο τους υγειονομικούς και κυρίως δεν αφορούν τους υγειονομικούς, αφορούν όλο το λαό, από τα παιδιά μας, τις οικογένειές μας, τους παππούδες μας, τους συνταξιούχους, κάθε άνθρωπο που έχει ανάγκη από το αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα υγείας, που να είναι πλήρως στελεχωμένο, εξοπλισμένο, με αξιοπρεπείς μισθούς στους υγειονομικούς, με εντελώς δωρεάν όλες τις παροχές στους ασθενείς μας, με βάση την πρόληψη, αυτό δηλαδή που χρειάζεται για να μην αρρωσταίνει κάποιος σήμερα, για να μην χρειάζεται να πάει στη δουλειά του και να φεύγει άρρωστος, για να μην αναγκάζεται να στέλνει τα παιδιά του στο σχολείο και να αναρωτιέται αν θα γυρίσουν άρρωστα ή όχι, για να έχουμε δηλαδή αυτό που χρειάζεται πριν χρειαστούμε να το έχουμε.